Κύριε Σταθά, πραγματικά μία εκδήλωση υψηλού και διεθνούς επίπεδου από την ΠΑΕΟΦΗ, το πρώτο αθλητιατρικό συνέδριο, παρουσία κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και ασφαλώς και από το εξωτερικό. Μιλήστε μας για αυτό το συνέδριο. Ναι, η ΠΑΕΟΦΗ πρωτοτυπεί, όπως σε όλα τα επίπεδα, έτσι και στο αθλητιατρικό κομμάτι, ακολουθώντας τα χνάρια ευρωπαϊκών ομάδων, διοργανώνει ένα συνέδριο που αφορά την αθλητιατρική. Και το θέμα είναι οι τενοντοπάθειες που καλύπτουμε όλο το φάσμα, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση. Στα 100 χρόνια της ομάδας, που είναι την επόμενη χρονιά, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ελπίζουμε να καθιερωθεί και να γίνει και τα επόμενα χρόνια. Σπουδαίοι ομιλητές, όπως είπατε, από όλο τον κόσμο, κορυφαίοι στο είδος τους, βρέθηκαν εδώ σήμερα για να μας μοιράσουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έχουν ήδη. Και σίγουρα βγαίνουν και σημαντικά συμπεράσματα για όσους το παρακολουθούν. Σίγουρα, γιατί η αθλητιατρική είναι κάτι που εξελίσσεται. Νέες έρευνες, νέα δεδομένα προκύπτουν αναταχτά χρονικά διαστήματα και αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι ομιλητές δηλαδή, επειδή ενημερώνονται συνέχεια, ήρθαν εδώ για να μας τα παρουσιάσουν. Και εσείς έχετε ως υπεύθυνος αυτή την εμπειρία, είσαστε πρόσφατα και στην Ισπανία σε μια ανάλογη εκδήλωση έτσι, υψηλού επίπεδου που διοργανώθηκε από τη FIFA και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ακριβώς. Στο Ισοκινέτικ, στο 31ο Ισοκινέτικ Κόμφερες, μαζί με τη συνεργασία της FIFA και της Ατλέτικο Μαδρίτης, παραβρέθηκα ως ομιλητής, παρουσιάζοντας ένα θέμα για την αποκατάσταση στο γήπεδο, με συμμετέχοντες πάλι από όλο τον κόσμο που ανταλλάξαμε απόψεις. Το ιατρικό επιτελείο του ΟΦΗ και η ομάδα του ΟΦΗ προσπαθεί συνέχεια να εξελίσσεται, να κάνουμε καινούργια πράγματα, ώστε αυτά να τα εφαρμόζουμε στους αθλητές μας για την καλύτερη απόδοσή τους στη διάρκεια των αγώνων.